Καλώς σας μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Και είστε καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Είναι σήμερα η μέρα. Είναι σήμερα η μέρα γιατί είναι 21 Τρίτου. Η επιστημονική ορολογία του συνδρόμου Down είναι τρισομία 21. Είμαι ένα χρωμόσωμα παραπάνω στο 21ο ζεύγος χρωμοσωμάτων, οπότε είναι ένας αναρρυθμιτισμός. Εδώ στη Θεσσαλονίκη από χθες φιλοξενούμε, έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε τον Στυλιανό, τον Αντωναράκη, τον καθηγητή γενετικής, ο οποίος είναι ο κορυφαίος γενετιστής παγκοσμίως. Είναι τιμή μας που είναι Έλληνας. Δεν ακούσαμε το όνομά του γιατί έχει πραγματικά... Είναι ο κύριος Στυλιανός Αντωναράκης. Μάλιστα, είναι ο κορυφαίος γενετιστής παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έργο ζωής του είναι η έρευνα στο ανθρώπινο γονιδίο και συγκεκριμένα στο σύνδρομο Down. Καταρχάς πείτε μας τι συνέβη σήμερα. Πρώτα απ' όλα τι οργανώσατε. Να πούμε τι συνέβη και το τι θα συμβεί. Να έχετε δίκιο. Μόλις έχουμε τελειώσει από την αγκαλιά που κάναμε στο Λευκό Πύργο. Ήταν μια ιδέα του κ. Καθηγητή να αγκαλιάσουμε το Λευκό Πύργο και εμείς την αποδεχτήκαμε. Και είναι μια συμβολική κίνηση. Αγκαλιάσαμε το Λευκό Πύργο για να μας αγκαλιάσει και η πόλη. Γιατί ο σύλλογος ξεκίνησε να υπάρχει πριν 22 χρόνια, πριν 27 χρόνια από 22 γονείς, συγγνώμη, με την προτροπή της καθηγήτρης γενετικής εδώ της πόλης μας, την κυρία Χατζηβαστού, για αυτό το λόγο, για να αποκτήσουμε δεξιότητες, να αποκτήσουν δεξιότητες τα παιδιά μας, ώστε να κρίνουμε τη διαφορά από την υπόλοιπη κοινωνία και να γίνουν αποδεκτά, να επιτύχουμε την κοινωνική ενσωμάτωση. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς κάναμε συμβολικά μια αγκαλιά, ήρθε πολλοί κόσμος, ήρθε τα παιδιά μας. Τα αγκάλιασε τα παιδιά μας, αγκαλιάσαμε το Λευκό Πύργο και θέλουμε μέσα από αυτές όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις που έχουμε όλη τη εβδομάδα, που όπως ξέρετε χρυσός χορηγός είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω του ΠΑΟΚ Action, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ του κ. Σαββίδη, είναι κοντά μας στους τελευταίους μήνες, στον τελευταίο χρόνο και σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά θα μας στηρίξει και θα μας βοηθήσει να λειτουργήσουμε ένα κτίριο καινούριο που έχουμε πάρει μέσω ΕΣΠΑ στην Καλαμαριά. Ναι. Η ιδιωτική πρωτοβουλία και το φιλότιμο κάποιων ανθρώπων είναι αυτό που τόσα χρόνια μας στηρίζει και από ό,τι βλέπετε με τη μεγάλη χορηγία του ΠΑΟΚ θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το κτίριο όμως και να κάνουμε το σύλλογο μεγαλύτερο. Όταν λέμε μεγαλύτερο δεν είναι ματαιοδοξία. Ένας μεγαλύτερος σύλλογος με περισσότερα προγράμματα. Ναι, περισσότερα προγράμματα. Το μυαλό μας εμάς είναι εστιασμένο στο να μεγαλώσουμε για να μεγαλώσουν τα προγράμματα, να έχουμε ποικιλία προγραμμάτων ώστε αυτό που λέμε δεξιότητες, ικανότητες να μπορούν να αποκτηθούν σε πολλά επίπεδα και πολύ πιο εύκολα. Είπατε ότι εσείς κάνατε το πρώτο βήμα, βρήκατε το κτίριο του... Υπάρχει ένα κτίριο που έχει χτιστεί μέσω ΕΣΠΑ αλλά κάποιοι διαγωνισμοί για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του βγήκανε άγωνοι και για να πάρουμε εμείς με δικά μας μέσα τον εξοπλισμό είναι λίγο, όχι λίγο αδύνατο, είναι αδύνατο. Οπότε μας στηρίζει σε αυτό ο ΠΑΟΚ, θα μας εξοπλίσει δηλαδή το κτίριο ώστε να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορέσουμε να διοδοτηθούμε. Εδώ να τονίσω ότι είχαμε πάρει και δύο χρόνια λειτουργικά έξοδα, αλλά κάποια στιγμή όταν η κεντρική κυβέρνηση το 2015 την άνοιξη μάζεψε από παντού τα χρήματα, μάζεψαν και τα δύο χρόνια λειτουργικά που είχαμε για το σύλλογο. Οπότε ξαναμείναμε μόνοι μας. Πίσω. Όχι μόνο από εμάς, από όλους που είχαν αντίστοιχα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ναι, τα πήραν πίσω. Είναι αυτά που λέμε ότι ό,τι γίνεται γίνεται οριζόντια, χωρίς καμία πρόβληση για κανέναν. Και πλέον έχουμε μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία όπου αυτό είναι εφικτό. Ναι, ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Άντε, εμείς έχουμε εδώ τον ΠΑΟΚ, μεγάλη ομάδα της πόλης. Η διοίκηση είναι ευαισθητοποιημένη και ενδιαφέρεται. Ένα σύλλογο αντίστοιχο κάπου. Δεν υπάρχει βέβαια, αλλά έστω ένας σύλλογος που έχει αντίστοιχα προβλήματα και είναι στην επαρχία, πώς θα λειτουργήσει. Ναι. Και εμείς πώς θα λειτουργήσουμε. Δεν ξεχνάμε ότι πριν ένα χρόνο είχαμε θέμα ζωής και θανάτου. Δεν ξέραμε αν την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε να έχουμε να πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας. Και πώς έγινε η επαφή με την ΠΑΕΠΑΟΚ, είναι τον κύριο Σαββίδη, είναι με συνεργάτες του. Πώς ξεκίνησε. Με συνεργάτες του κύριου Σαββίδη μιλάμε. Ναι. Γενικότερα όλες οι ομάδες της πόλης, όσο μπορούσε και με τη δυνατότητα που είχε κάθε μία, ήταν δίπλα στο σύλλογο. Εμείς είχαμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν και στον ΠΑΟΚ και είναι και μέλη του συλλόγου και έτσι έγινε αυτή η επαφή. Βρήκαμε αυτιά που ακούγανε. Έτσι απλά είναι τα πράγματα.
ακούσανε, μας ακούσανε, ευαισθητοποιήθηκαν και εδώ και πολλούς μήνες μας στηρίζουν. Μας στηρίζουν σε δράσεις, μας στηρίζουν σε εξοπλισμό, μας στηρίζουν ηθικά, είναι δίπλα μας. Και εμείς βεβαίως κοιτάζουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, να κυρνάει πίσω στα παιδιά μας, είτε αυτά είναι εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε είναι δράσεις όπως η σημερινή εξωστρέφειας, οι οποίες χρειάζονται για να περνάει καλά και τα παιδιά μας, να εκπαιδεύουμε και την κοινωνία στο σύνδρομο Down, ώστε να μην βγαίνω έξω εγώ με το γιο μου και κάποιο παιδί να τον κοιτάξει παράλογο και ξένα να τον πει «Α, ο χαζός, πάμε να φύγουμε από εδώ», να πάει να παίξει μια παιδική χαρά και να διάσει παιδική χαρά. Πράγματα που γίνονται ακόμη και σήμερα. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Αφορά την παιδεία όλων. Αφορά την παιδεία που ξεκινάει από το σπίτι, αλλά και εκεί που υπάρχει το μεγάλο έλλειμμα, αν επιτρέπετε. Ναι. Δεν ξέρω αν σας διακόψα. Όχι, πείτε. Είναι ότι στα σχολεία δεν υπάρχει κάποιο μάθημα κοινωνικής αγωγής, ας πούμε, όπως υπάρχει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν κανένας μας, θα πω κάτι πόσες φορές το λέω λίγο, να το πω και λαϊκά, ξυνίζουν αυτοί που τα πούμε. Δεν λίγο τους βλέπω. Είναι κάτι βέβαια που τσιγκλάει αυτό που θα πω, είναι ότι όλοι μας, εμείς είμαστε δυνάμεις άτομα με μικρές ανάγκες. Ξέρουμε αν θα βγούμε και θα γλιστρήσουμε, θα πέσουμε και δεν θα μείνουμε σε ένα μετρικό καρουτσάκι. Η αναπηρία δεν ήταν επιλογή κανενός. Mm-hmm. Αλλά εμείς πρέπει να ζούμε με την αναπηρία. Τα παιδιά μας ζουν όλοι τους τη ζωή, είναι χτισμένοι, είναι έτσι ο οργανισμός τους. Να ζουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Και εμείς που είμαστε άνθρωποι που έχουμε ένα, ας το πούμε, περισσότερο, μεγαλύτερο δείκτη νοημοσύνης που λένε και μπορούμε να διεκδικήσουμε για αυτούς, αυτό κάνουμε. Διεκδικούμε γιατί τα παιδιά μας δεν μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο από μόνο τους. Κύριε Τσιφλίκη, υπήρχε και ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι όπου φιλοξενήθηκαν τα παιδιά, έτσι, μπήκαν με τους παίκτες μαζί. Σε έναν αγώνα πριν λίγους μήνες. Ναι, με την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Με την ΑΕΚ ήταν. Ναι, έτσι πρέπει να ήταν, με την ΑΕΚ. Ναι, κάνουμε δράση με τον ΠΑΟ και ξέρετε αυτό που φαίνεται σε όλους εμάς κάτι απλό ή οτιδήποτε. Βέβαια, όταν είσαι ο παδός μιας ομάδας και μπει στο γήπεδο, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, έτσι. Ναι, ναι. Τα παιδιά μας το έχουν και το θυμούνται και το χαίρονται. Το έχουμε κάνει με όλες τις ομάδες της πόλης. Mm-hmm. Έτσι, και χαίρονται το ίδιο, έτσι. Βέβαια, τη χάνει και ο περισσότερος κόσμος στο σύλλογο, να είναι και ΠΑΟ, όπως τα λέμε, έτσι. Ναι. Οπότε η χαρά είναι μεγαλύτερη. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Σήμερα ήταν μαζί σας και ο Μπίσεσβαρ, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του. Ναι, και ο κύριος Κούλης Αποστολίδης. Πολύ μεγάλος αυτός παίκτης. Είχαμε μαζί μας τον καθηγητή, τον Σιλιανό, τον Αντεναράκη, που από χθες είναι στην Ελλάδα. Μας θυμάει με την παρουσία του, αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Και σήμερα το βράδυ θα δώσει μια ομιλία για το σύνδρομο Down. Είναι ένα γεγονός για την πόλη. Γιατί το μέγεθός του, όπως προείπαμε, είναι τεράστιο, αλλά και είναι και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, όπως το γνωρίσαμε χθες. Με όποιον έχει μιλήσει, τον έχει κερδίσει. Είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα. Στις 7 σήμερα στην Κατούνη 12-14 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πυρός, mm-hmm. θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας μιλήσει για το σύνδρομο Down. Μάλιστα. Όποιος ενδιαφέρεται, όποιος ξέρει κάποιον με σύνδρομο Down, όποιος θέλει να μάθει για το σύνδρομο Down, νομίζω ότι δεν θα του δοθεί καλύτερη ευκαιρία στη ζωή του από αυτήν. Πολύ χρήσιμο, ναι, σωστά. Μας δίνει ο κύριος καθηγητής σήμερα το απόγευμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιφλίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, μπράβο για όλες τις προσπάθειές σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.